Το μυσολογείο αρτάγε προχωσήκελε της Ιεράς Μητροπόλης Πύργος. Σεβαστοί μου πατέρες, ελογημότατοι κύριοι συγητές, φιλομάρτυρες, ευλαβείς, κυρίες και κύριοι. Οι νεομάρτυρες, όπως το προλαλή σας καθηγητής είπε, είναι συνεχιζόμενη δόξα της Εκκλησίας μας. Στη σκοτεινή περίοδο της του Ιπποκρατίας, κράτησαν ψηλά τη σημαία της πίστεως και ομολόγησαν τον Χριστό ενώπιον εχθρών και βασιλέων. Εκφράζουν χαρακτηριστικά την απροσκύνητη ψυχή του λαού μας, το πνεύμα της αντιστάσεώς του. Στάθηκαν ψηλοί πιστοί άχθη θανάτου, έθρεψαν με το μαρτύριό τους την εθνική αυτοσυνησία και πότισαν με το αίμα τους το ορθόδοξο Γεώργιο του Θεού. Ο τόπος αυτός τους χρεωστεί πολλά, άπειρα. Αν ποτέ τους λησμονήσει, θα αυτοκαταστραφεί, σημείωνε ο πρώην Αρχιεπίσκοπος Αθηνών, κ. Χριστόδουλος. Κάθε γωνιά της ελληνικής Ορθόδοξης πατρίδας μας είναι ποτισμένη με τα τίμια αίματα των νεομαρτύρων, των αθλητών της μακρόχρονης τουρκικής κατοχής. Νέφος είναι ο μάρτυρες, αποτελούν την αστήρευτη πηγή της ζωής του Ορθοδόξου έθνους μας, που μας ποτίζει με τα πολύλυτα νάματα της ελευθερίας, που χαρίζει ο Χριστός μας, αφού όπου το Πνεύμα του Θεού, εκεί ελευθερία. Οι νεομάρτυρες είναι οι αιμοδότες μας, αφού με το αίμα του μαρτυρίου τους ζωογονούν τις ανεμικές καρδιές μας. Είναι οι ναυαγοσώστες μας, αφού δίνουν το φιλί της ζωής στις μισοπεθαμένες, ναυαγημένες υπάρξεις μας, στην θάλασσα της ατολμίας, της αγνωσίας, της αμαρτίας, της απογνώσεως. Είναι οι εμφίστομες μάχερες που κόβουν τους δεσμούς μας με τη ματαιότητα των γήινων απολαύσεων και την υποδήλωσή μας στην χήμερα που οδηγεί στον αιώνιο θάνατο. Τέλος, οι νεομάρτυρες είναι οι οδοδείκτες μας προς την ελεύθερη απερατοσή των ουρανών και οι ίδιοι μας δίνουμε τις πρεσβείες τους το εισιτήριο για αυτήν, προβάλλοντας τον εσταυρωμένο Θεάνθρωπο και φωνάζοντάς μας «Τιμής ηγοράστητε, μη γίνεστε δούλοι ανθρώπων». Αφανείς και αγνώστους οι πολλοί νεομάρτυρες θα αναφέρω στην αγάπη σας. Νεομάρτυρες σε παιδική ή νεαρά ηλικία κατά το πλείστον, νέους από Κρήτη, Πελοπόννησο, Πόντο, Εύβοια, Χίο, Ήπειρο, από κάθε άκρο της αιματοβαμμένης ελληνικής πατρίδος μας. Τα τρία σουλιοτόπουλα από τα Γιάννενα την ημέρα του Πάσχα, στις 10 Απριλίου του 1821, αναφέρει ο Φρανσουά Πουκεβίλ, μαρτύρησαν στα Γιάννενα τρία ανώνυμα αδέλφια. Η μητέρα τους, λόγω της μεγάλης αυτής γιορτής, όπως συνέβαινε σε κάθε χριστιανικό σπίτι, έντυσε τα βλαστάρια της με τα γιορτινά τους και τα άφησε να κάνουν τη βόλτα τους στην όμορφη πόλη των Ιωαννίνων. Ο μεγαλύτερος αδελφός ήταν 14 ετών, οι αδελφοί τους 11 και ο μικρότερος κάτω των 10. Αυτόν η κοπέλα βαστούσε σφιχτά από τα χέρια και τα τρία αδέλφια πέρασαν από την πλατεία των Ιωαννίνων με τα πλατάνια που λέγεται του Καλούτσεσμέ, που σήμερα ονομάζεται Καλούτσιανή. Εκεί βρίσκονταν και πολλοί μαμεθανοί, οι οποίοι δεν είχαν ευκαιρία να πειράζουν τους χριστιανούς, να τους κοροϊδεύουν και πολλούς να τους οδηγούν στο μαρτύριο. Άλλωστε, η πλατεία αυτή ήταν ο συνηθέστερος τόπος όπου γίνονταν οι εκτελέσεις για τη χριστιανική πίστη. Μόλις οι άπιστοι είδαν τα τρία καλοντημένα αδέλφια, κατάλαβαν ότι ήταν χριστιανόπουλα. Γιόρταζαν το Πάσχα και έκαναν βόλτα λόγω της μεγάλης χριστιανικής γιορτής. Άρχισαν να τα πειράζουν για να τα αναγκάσουν να ομολογήσουν την πίστη τους. Ούργιαζαν γύρω τους οι δερβίσιδες για να τα τρομάξουν, αλλά αυτά έμεναν ατάραχα.
Αυτό αύξησε την οργή των απίστων που τους επιτέθηκαν. Η παρθενομάρτης κοπελίτσα γονάτισε και προσευχήθηκε λέγοντας: «Πάτερ του Ελέους, Θεέ των εκτιρμών, Θεέ των ασθενών και Βασίλισσα του κόσμου Παναγία μας, λάβετε ίκτο για τους αδελφούς μου. Ιησού Χριστέ, βοήθησε τα φτωχά τέκνα σου». Ενώ προσευχόταν, έπεσε μπροστά της αιμόφυρτη η κεφαλή του μικρού αδελφού της από μαχαίρι ανάργη των απίστων που δεν συγκινήθηκαν ούτε από την παιδική του ηλικία. Την ίδια στιγμή, ο μεγάλος της αδελφός πάλευε με μια αρκούδα που είχαν απολύσει εναντίον του οι άπιστοι. Τέλος, και αυτή αποκεφαλίστηκε ανέτεια επειδή ζήτησε τη βοήθεια του Χριστού μας. Για την πίστη του Χριστού, των τριών αδελφών κατά σάρκα, η γη των Ιωαννίνων πορφυρώθηκε από το πάναγμο παιδικό τους αίμα. Μάρτυρες μονής Αγίου Μηνά της Χίου. Εκδικούμενοι την κήρυξη της επαναστάσεως από τους χιώτες με τη βοήθεια Σαμίων, οι Τούρκοι επέδραμαν στη Χίο και κατέσφαξαν το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού της. Είναι η περίφημη σφαγή, η καταστροφή της Χίου. Στις 30 Μαρτίου του 1822, η μέρα της Μεγάλης Πέμπτης, άρχισαν οι διώξεις των χριστιανών, οι οποίοι θεωρούνται σε ασφαλή καταφύγια τα μοναστήρια, κατέφυγαν σε αυτά. Στα καποχώρια, οι κάτοι κατέφυγαν στο μοναστήρι του Αγίου Μηνά. Ήταν πάνω από 3.000 άντρες, γυναίκες, παιδιά, νέοι γέροι, υγιείς και άρρωστοι μέσα στο μοναστήρι. Το πρωί του Πάσχα, στις 2 Απριλίου, οι έγκριστοι χριστιανοί παρακολούθησαν την αναστάσιμη λειτουργία που τέλεσε ο ιεροκήρυκας Ιάκωβος Μαύρος. Σε εορταστικούς ύμνους όμως διέκοψαν οι αλαλαγμοί της εφόδου των Τούρκων. Τα γυναικόπαιδα συγκεντρώθηκαν μέσα στο ναό και συνοθούνταν να μεταλάβουν τον αχρά των μυστηρίων. Κανείς από αυτούς μετά από λίγο δεν ξέφυγε από τον όλεθρο. Το αίμα έρευσε άφθονο μέσα από τα αυλάκια του νερού του μοναστηριού και πόντισε όλη τη γύρω περιοχή. Και ίδιος ο ναός πολεμούσε στο αίμα. Η μοναχή Μακαρία διηγήθηκε το εξής συγκινητικό. Τη στιγμή που οι πυροβολισμοί, κλάματα, φωνές, αναστεναγμοί, βόγγοι τραυματιών και βοερές κραυγές μελοθανάτων ακούγονταν παντού, ένας νέος με την αρμονιαστιά του έτρεχα προς την πορεινή πύλη του τείχους του μοναστηριού με την ελπίδα ότι ίσως καταφέρουν να την ανοίξουν για να ξεφύγουν από τις μάχαιρες του εχθρού. Τη στιγμή όμως που άνοιξαν, ένας νεαρός Τούρκος γενίτσαρος ισόρμησε και άρπαξε την κοπέλα, ενώ ο αρμονιαστικός της εχμαλωτίστηκε από δύο άλλους. Στην βίαιη και απέλπιδα προσπάθεια της κοπέλας να ξεφύγει από τα χέρια του γενίτσαρου, σχίστηκε το φόρεμά της και φάνηκε στο στήθος της ο χρυσός της σταυρό με τα ροζ μαργαριτάρια. Η ματιά του γενίτσαρου έπεσε σπινθυροβόλα επάνω του και έμεινε προς στιγμή σαστισμένος. Οι δύο άλλοι Τούρκοι βαστούσαν τον αρμονιαστικό της και παρακολουθούσαν τη στιγμή. Βλέποντας τον γενίτσαρο να σαστίζει, του φώναξαν: «Δεν είναι καιρός να θαυμάζεις τα κάλλη της κοπέλας». Αυτός όμως έκανε μια κίνηση. Ανέσυρε από την τσέπη του ένα σταυρό με θαλασσιά σμαραγδένια πετράδια, την δείχνη της κοπέλας. Ήταν όμοιοι σταυροί, αφού ήταν δώρα του ίδιου πνευματικού τους πατέρα, του νονού τους, στα βαφτίσια τους. Ύστερα από 18 χρόνια, τα δύο αδέλφια ανταμώνουν κάτω από αυτές τις δύσκολες συνθήκες. Άφωνος ο γενίτσαρος αγκαλιάζει την αδελφή του και εκείνη παραδίδεται στα αδελφικά του χέρια με εμπιστοσύνη. Σφιχταγκαλιασμένη, σηκώνει ο αδελφός την αδελφή και τρέχει για την πύλη. Μόλις όμως φώναξε με χαρά η κοπέλα: «Κωνσταντί μου», και εκείνος: «Αδελφούλα μου», μια τουρκική σφαίρα τους ξάπλωσε αγκαλιά στο λιθόστρωτο. Και ενώ το αδελφικό αίμα έσμιξε στο ελληνικό χώμα, ο αραβωνιαστικός σφάχθηκε πάνω στα δύο πτώματα από τους Τούρκους που τον κρατούσαν. Σήμερα στο μοναστήρι ορθώνται τρία πανύψηλα κυπαρίσια κοντά στην εκκλησία. Το πρώτο λένε είναι του Γαμπρού, το δεύτερο της Νύφης και το τρίτο του αδελφού. Ζουν και χαίρονται την ελεύθερη Χίο
την ελεύθερη Ελλάδα, τον ελεύθερο γεωπελαγίτικο αέρα, αυτό που αποστερήθηκαν τα τρία νεαρά Ελληνόπουλα την ημέρα της Αναστάσεως του Χριστού μας το 1822. Ο ανώνυμος διάκονος από τη Βίτσα του Ζαγορίου. Ο ένδοξος αυτός νέος ιερομάρτης του Χριστού, ο ανώνυμος διάκονος ήταν ιεροδιδάσκαλος και καταγόταν από τη Βίτσα του Ζαγορίου, αλλά έμενε στα Γιάννηνα. Διακονούσε στο ναό της Αγίας Μαρίνας, στην περιοχή του Καλού Τσεσμέ, της Καλούτσιανης. Δυστυχώς, απατήθηκε από τον Πονηρό, υπέκυψε στις προτάσεις και στις υποσχέσεις των Τούρκων και εγκατέλειψε όχι μόνο τη χριστιανική πίστη, αλλά και την διακονική του ιδιότητα. Πέταξε τα ράσα και έγινε μουσουλμάνος. Σε μια γιορτή των Απίστων, αυτός έπινε ασυλλόγιστα και βρέθηκε σε μεγάλη ευθυμία, όπως και οι άλλοι συνεορταστές Τούρκοι. Για να αυξήσει την επιθυμία τους και να προκαλέσει τον γέλοντα, άρχισε να περιπέζει τα άχρηστα μυστήρια. Οι άπιστοι του φώναζαν: «Πώς οι χριστιανοί μεταλαβαίνουν τις εκκλησίες τους?» Και εκείνος, σαν πρώην διάκος, εμιμήτω τις τότε κινήσεις τους, μέχρι που πήρε ένα ποτήρι με κρασί, το σήκωσε πάνω και αναφώνησε: «Με τα φόβου Θεού, πίστεως και αγάπης προσέρχεται». Τότε, κατά θαυμαστό τρόπο, το ποτήρι γέμισε με αίμα και ξεχυλίζοντας τον περιέλουσε, καθώς και όλους γύρω του. Βλέποντας το θαύμα, ήρθε σε συνέστηση. Κατάλαβε το σφάλμα του και με δυνατή φωνή ενώπιον των απίστων ομολόγησε τον Χριστό ως μόνο αληθινό Θεό. Οι άπιστοι, μεθυσμένοι καθώς ήσαν, εξαγριώθηκαν εναντίον του, το επιτέθηκαν, τον κυνήγησαν και τον κακοποίησαν μέχρι θανάτου. Το μαρτύριό του τέλειωσε κοντά σε μια βρύση, στη βρύση του Καλού Τσεσμέ, και από τότε η περιοχή με το ονομάστηκε μέχρι σήμερα Διακονοβίτσα, δηλαδή η περιοχή που μαρτύρησε ο διάκονος από τη Βίτσα. Ο ανώνυμος κρητικός νεομάρτης, ο νέος Πάγκαλος Ιωσήφ. Αδελφοί μου, ισχυρή αντίσταση στην διαστροφή της ανθρωπίνης φύσεως, η οποία προβάλλεται στις μέρες μας ως κάτι το φυσικό, έκανε μέχρι μαρτυρίου ο Ευσταλής Νεανίας, ο γνήσιος Ορθόδοξος κριτικός, ο ανώνυμος νεομάρτης, ο οποίος επενείται ως πρότυπο αντιστάσιμος. Νέος, ευσταλής, ωραίος στην όψη και φύλεργος, στην ακμή της ηλικίας του, στα 20 του χρόνια, βρέθηκε ο νεομάρτης να εργάζεται στην ελληνική τότε Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου. Την Αλεξάνδρεια του 1822, λίγο μετά την εξέγερση των Ελλήνων εναντίον των Τούρκων κατακτητών. Τον προσέλαβε ένας Τούρκος, ο οποίος εκτίμησε τα προσόντα του, αλίμονο όμως για την ομορφιά του. Αυτός, ο Τούρκος, ζώντας μέσα στην καρυπάλη των ανέσεων και του πλούτου του, δεν ενδιαφερόταν μόνο για την εργασιακή ικανότητα των υπαλλήλων του, ούτε μόνο για την ψυχική ομορφιά τους, αυτή που χαριτώνει τους ανθρώπους και τους καθιστά περίοπτους σε μια ευνομούμενη κοινωνία. Ήθελε να εκμεταλλευτεί και τη σωματική του ρώμη και ομορφιά. Ήταν διεφθαρμένος σοδομήτης και νόμιζε ότι με την ισχύ του πλούτου και της τυραννικής θρησκείας του μπορούσε να επιβάλλει τους εργαζομένους, όχι μόνο ελέγχοντας την αποδοτικότητα της εργασίας τους και την προθυμία τους για αυτήν, αλλά και να τους χρησιμοποιεί σαν δοχεία ειδονής και εξυπηρέτηση των εσχρών επιθυμιών του. Κάποια νύχτα, ο Τούρκος αυτός θέλησε να εκμεταλλευτεί τον Ευσταλή και Νάρη των Ιερών. Προσπάθησε να σε ευκίσει σε αυτόν και να του μολύνει το πάλευκο αίτημα της ψυχής και του σώματός του. Τότε ο ευσεβής νέος, μιμούμενος τον Πάγκαλο Ιωσήφ, προσπάθησε να απομακρυνθεί και να φύγει, όπως εκείνος αμόλυντος από κοντά του. Στην άρνησή του να ικανοποιήσει τις εσχρές επιθυμίες του Τούρκου αφεντικού του, ήρθε σε σύγκρουση μαζί του και πάνω στην απληπισία του, όταν η επίθεση έγινε βίαιη, τον μαχαίρωσε με αποτέλεσμα αυτός να πεθάνει. Ο φόνος αυτός όμως του Τούρκου, θυμίζοντάς μας και τον φόνο του πόρνου Ισραηλίτη από τον Φινεές, λογίστηκε δικαιοσύνη ενώπιον Κυρίου. Την επόμενη μέρα,
οι φίλοι του σκοτωμένου Σοδομήτη, μόλις άκουσαν το ατυχές και δυσάρεστο αυτό γεγονός, συνέλαβαν τον νεαρό χριστιανό και τον πήγαν στο δικαστή. Αλλά επειδή δεν υπήρχε μαρτυρία σε βάρος του, τον άφησαν προσωρινά ελεύθερο. Μετά όμως την πάλι των 2 ημερών, τον συνέλαβαν πάλι και τον βασάνισαν σκληρά, παρότι άκουσαν όλη την αλήθεια και τις ανώσιες ορέξεις του φωνευθέατος απίστου. Τότε ο δικαστής, αντιλαμβανόμενος την πράξη του για τη δημή του, του πρότεινε για να σώσει τη ζωή του να αρνηθεί το Χριστό και να γίνει μουσουλμάνος. Ο πιστός νεομάρτης όχι μόνο απέρριψε την πρόταση του δικαστή και με θάρρος ομολόγησε πως γεννήθηκε χριστιανός και ήθελε να πεθάνει χριστιανός, αλλά και με το ίδιο θάρρος διακομωδούσε τους σοδομιστές και τις αισχρές τους επιδιώξεις. Τότε οδηγήθηκε στην Αγχώνη, όχι όμως λυπημένος, αλλά χαρούμενος, γιατί αξιωνόταν να μαρτυρήσει για την πίστη του Χριστού μας. Ήταν η 31η Ιουλίου του 1822. Το τίμιο λειψανό του παρέμεινε 2 μέρες στην Αγχώνη και κατόπιν ευσεβής Αλεξανδρινή το κατέβασαν και το έθαψαν εκεί κοντά στην άμμο με τη μέση. Η ωραία Ελένη της Κορώνης. Η Κορώνη είναι μια κωμόπολη της Πελοποννήσου στη Μεσσηνία. Ο ίδιος πάλι ιστορικός, διπλωμάτης, Γάλλος πρόξενος του Πάτρα και Φιλέλληνας ο Κουκεβίλ, στην ιστορία της Ελληνικής Επαναστάσεως αναφέρει και τους ενδόξους του Χριστού Νεομάρτυρες της Κορώνης, τον διάκονο Τιμόθεο, την αδελφή του Ελένη και τον βρέφος της που μαρτύρησαν μαζί με πολλούς προύχοντες και τον επίσκοπο Κορώνης την ημέρα της εορτής του γενεθλίου της Θεοτόκου στις 8 Σεπτεμβρίου του 1816. Ο γενναίος διάκονος Τιμόθεος για την πίστη οδηγεί του στην Αγχώνη, επικαλούμενος το όνομα του Κυρίου και παρακαλώντας τους απίστους αγαρινούς να ελευθερώσει τα αδελφή του που τον ακολουθούσε δέσμια και αυτή έχοντας την αγκαλιά το βρέφος της. Αυτή που ονομαζόταν Ελένη ήταν χείρα, γιατί πριν από λίγο οι άπιστοι είχαν σκοτώσει τον άνδρα της και το μόνο στήριγμα στη ζωή της, και τώρα έμεινε μόνη με τον αδελφό της. Με τη σειρά της και αυτή παρακαλούσε τους απίστους κλαίγοντας και προσπαθούσε να τη συμπονέσουν. Εκείνη τίποτε. Όταν έφτασαν μπροστά από την Αγχώνη δεν άντεξε και έβαλε το ελεύθερο χέρι της, αφού στο άλλο βαστούσε το δύσμυρο βρέφο της, στον βρόχο επάνω που θα κρέμαγα τον αδελφό της. Τη στιγμή εκείνη οι άνομοι φωνιάδες άρπαξαν τα πυρόκακο βρέφος από την αγκαλιά της και με μανία το έριξαν στον απέναντι τοίχο, όπου και θανατώθηκε γενόμενο βρεφομάρτης πίστεως σαν τον Άγιο Κήρυκο, και ας μην το γνώριζε ο ίδιος. Η Ελένη τα έχασε. Τι να πρωτοθρηνήσει, τα σπλάχνα της που τα έβλεπε να πεθαίνουν, τον αδελφό της που τον είχαν έτοιμο για την κρεμάλα, ή τον ίδιο της τον εαυτό. Η ωραία Ελένη, με τους πλούσιους βοστρίχους που έπεφταν με χάρη στον νεανικό της κορμί, σήκωσε τα μάτια στον ουρανό και ζήτησε τη Θεία βοήθεια, ενώ συνέχισε να ξεφωνίζει από αβάσταχτο πόνο. Οι εχθροί, μη αντέχοντας να ακούν τις καρδιές της και το όνομα του Χριστού, την αποκεφάλισαν μόλις ο Τιμόθεος εξέπνευσε πάνω στην Αγχώνη ψάλλοντας για τον Κύριό μας. Ο παιδομάρτης Ιωάννης Τουρκολέκας. Ο ένδοξος αυτός παιδομάρτης είναι ο μικρότερος αδελφός του επαρχηγού Νικήτα Σταματελόπουλου, που έχει επικρατήσει να ονομάζεται με το προσωνύμιο Νικηταράς. Και υπήρξε βλάστημα του χωριού Τουρκολέκα της Αρκαδίας, γι' αυτό και ονομάζεται Ιωάννης Τουρκολέκας. Γεννήθηκε στα 1805 και σύντομα ακολούθησε τον πατέρα του στη Ζάκυνθο. Όταν γύρω στα 1816 διαλύθηκαν τα ελληνικά στρατεύματα της Ερυθρανήσου, ο Σταματέλος, πατέρας του Νικηταρά, μαζί με τα παιδιά του και τον αναγνώστη, γιο του καπετάν Ζαχαριά, που υπηρετούσαν σε αυτιά, επανήλθε στην Πελοπόννησο και πήγα στη Μάνη για συμπεθεριό, αφού ο αναγνώστης είχε μισθευτεί με μια μανιάτισσα. Για τις ετοιμασίες του γάμου αποφάσισαν να μεταβούν στο Γήθιο και από εκεί στα Κύθυρα.
Ο αέρας όμως που φυσούσε ήταν ενάντιος και αντί για τα κύθυρα βρέθηκαν στη Μονεβασιά. Επειδή εκεί δεν έβρισκαν τρόφιμα, ο Σταματέλος παρά τις αντιρρήσεις των παιδιών του και του αναγνώστη παρήγγειλε σε έναν Τούρκο της Μονεβασιάς, τον οποίον έλεγε ότι τον είχε φίλο, να του στείλει κάποιες ποσότητες τροφίμων. Τούρκος όμως και φίλος δεν συμβιβάζονται. Αυτός το έστειλε με ένα αρκετά τρόφιμα, αλλά το κατέδωσε στους ομοθρίσκους του και κατόπιν συνεννοήσεως με αυτούς πήγε μαζί με συνοδεία άλλων 50 να συλλάβει τον φίλο του και τους συντρόφους του. Την ίδια ώρα που εκείνοι πεινασμένοι έτρωγαν με βουλημία, μπήκαν ευνηδίως οι Τούρκοι και τους συνέλαβαν. Πρόφθασαν να διαφύγουν ο Νικηταράς με τον αδερφό του τον Νικόλαο. Ο πατέρας Σταματέλος με τον μικρότερο γιο τον Ιωάννη, καθώς και ο αναγνώστης, συνελήφθηκαν και κλείστηκαν στο φρούρι της Μονεβασιάς μέχρι να ζητήσει τη γνώμη του βοεβόδα του Μιστρά για την τύχη τους. Οι Τούρκοι της περιοχής τότε συνέλαβαν, τους έκλεισαν μέσα, δεν προέβησαν όμως αμέσως σε θάνατο, γιατί ήταν γεννημένοι στη Φραγκιά και δεν είχαν γαλλική υπηκότητα. Κάποιοι όμως από τους Τούρκους πετάχτηκαν και είπαν «Από κακή κολοκυθιά ούτε κολοκυθόσπορος». Αυτό που δεν τολμούσε να πράξει το έγκλημα ο Τούρκος, το έπραξαν σε μία στιγμή κρυφά κάποιοι άλλοι, οι οποίοι είχαν υπηρετήσει στο τουρκικό στρατό και ήταν μανιακοί και ήθελαν πάση θυσία τη σφαγή των τριών ηρών της πίστεως. Όταν είδε ο Σταματέλος ότι το τέλος πλησίαζε, είπε στους Τούρκους, όπως καταγράφει ο ίδιος ο Νικηταράς, «Τα παιδιά μου είναι αναστημένα στη Φραγκιά. Εγώ έκανα καλά και κακά. Να με κόψετε μένα, να κάνω χαλάλι το γάλα της μάνας μου, όχι τα παιδάκια μου». Εκείνη τη στιγμή για την εκεί δεν ήθελα να καταλάβω τίποτε. Έτσι πρώτα αποκεφάλισα τον αναγνώστη, υβρίζοντας τον πατέρα του Ζαχαριά. Ο Σταματέλος ζήσει να χωνεύσουν αυτόν και να σωθεί ο μικρός Ιωάννης. Οι Τούρκοι δεν το δέχτηκαν και τον αποκεφάλισαν εμπρός στα έντρωμα μάτια του 11χρονου γιού του. Όταν ήρθε η ώρα του μικρού, του πρότειναν να αλλαξοπιστήσει για να γλιτώσει τη ζωή του. Όμως αυτός με τόλμη και φρόνηση μεγάλου ανθρώπου του απάντησε «Θα πάω εκεί που πήγε και ο πατέρας μου. Δεν αρνούμε την πίστη μου». Και αμέσως έκανε θαρετά το σταυρό του, δείχνοντας με αυτόν τον τρόπο τη σταθερή απόφασή του να μείνει μέχρι τέλους πιστός χριστιανός. Οι Τούρκοι ντροπιασμένοι σήκωσαν τις πάθες τους και το έκοψαν το κεφάλι. Τότε ένα θαυμαστό σημείο έδειξε την ευαρέσκεια του Θεού μας στην ομολογία και το γενναίο μαρτύριο του μικρού Ιωάννη του εσφαγμένου αρνίου που το όνομά του γράφτηκε αμέσως στις δέρτους των παιδομαρτύρων της πίστεώς μας στις δέρτους του ουρανού. Το αίμα του κύλησε στη μονεβασιώτικη γη, στην πλακιώτικη αυλή του ελκομένου Χριστού και σχημάτισε ένα σταυρό, το σημείο της νίκης όλων των χριστιανών και της κατεσκήνης των εχθρών της πίστεως. Αυτός είναι ο νεομάρτης Ιωάννης ο Τουρκολέκας, ο οποίος τιμάται κάθε χρόνο στις 24 Οκτωβρίου τη μέρα της αφήσεώς του και φερόνιμος ναός του έχει αναγερθεί στη γενέτειρά του το χωριό Τουρκολέκα της Αρκαδίας. Η πάνσεμη χρυσή τσεπέτη από το θέρισο των Χανίων. Η ένδοξη παρθενομάρτης χρυσή με το επώνυμο τσεπέτη, το αγνό και περήφανο πλάσμα των γνών της Κρήτης, η 20χρονη νεαρή κοπέλα του θέρισο των Χανίων, μαρτύρησε για να διαφυλάξει την πίστη και την αγνότητά της. Σε μια πατρίδα που στέναζε κάτω από το στιγνό Τούρκο κατακτητή. Το χειμώνα του 1822 το θέρισο επαναστάτησε εναντίον του μισόχρουσου κατακτητή. Ο Μουσταφά Πασάς μπήκε μέσα στο επαναστατημένο χωριό και προκάλεσε όλεθρο. Έσβαζε και σκότωνε ανεξέλεγκτα. Το μάτι του έπεσε στην πανέμορφη χρυσή που από βρέφος γαλουχήθηκε στην πίστη του Χριστού, τη μόνη που μερεύει και σώζει τον άνθρωπο. Η χρυσή είχε μάθει τα χρυστά ήθη, αυτά που αρέσει το Θεό μας
και την αγάπη για την πατρίδα απλά και ανεπιτίδευτα από την οικογένειά της. Οι συμβουλές και οι άγραφοι κανόνες της μικρής κοινότητας των συγχωριανών της είχαν τυπωθεί ανεξίτηλα στο μυαλό της και είχαν αποτελέσει τα θεμέλια της χριστιανικής της προσωπικότητας. Οι εκκλησιασμοί, τα τοπικά πανηγύρια, τα αίτημα της κρατικής παραδόσεως, καθώς και οι δυνατές μνήμες μπροστά στους τάφους των ηρώων του χωριού, ατσάλουσαν τη μικρή Χρυσή και σμήλευσαν το χαρακτήρα της. Θεατής του καθημερινού μόχου των σκλαβωμένων, μπήκε από νωρίς το πνεύμα της Αποναστάσεως και Ελευθερία. Ήταν μια από τις απροσκύνητες κοπέλες της Λεβεντογένας Κρήτης. Έτσι, όταν ήρθε η τραγική στιγμή, τίμησε την αγνότητά της, τίμησε τον Χριστό, τίμησε την πατρίδα. Όταν ο Σεργέστατος κατακτητής την προόριζε για το χαρέμι του, για την εκπλήρωση των κτηνοδών του επιθυμιών, η Χρυσή αρνήθηκε να υπακούσει. Δήλωσε νύφη Χριστού, προκαλώντας την ορχή του Πασά, που μάταια προσπάθησε να τσαλάξει τα μυαλά με ταξίματα και δώρα. Στη σταθερότητα της Χρυσής, στα πιστεύω της, την έλειψε με μανία, ακούτε παρακαλώ, στο παρακείμενο λιοτρίδι, οι πέτρες του οποίου την άλεσαν για να αμυχθεί το παρθενικό της αίμα με το λάδι που έβγαινε φρέσκο και να προσφερθεί για να ανάψει την κατήλια της αιωνιότητος. Στο μνημείο της διαβάζουμε σήμερα. Η Χρυσή Τσεπέτη έγινε φωτεινό σύμβολο ηρωισμού στο Θέρισο και σέρνει το χορό της Λευτεριάς. Ο νεομάρτης ιερεύτης Καρίστου Αγγελής. Στις 15 Μαΐου του 1824 μαρτύρησε στην Κάριστο ο ιερέας Αγγελής Κρυεζώτης από τα αιματοβαμμένα χέρια του άπιστου Μουσταφά Οτάβαση. Ο σενός Λεβίτης που προσέφερε στο Χριστό μας πάνω στην Αγία Τράπεζα την ανέμακτη θυσία, προσεφέρθη ο ίδιος θυσία σε αυτόν για την ομόμητη πίστη του. Ο Τούρκος κατακτητής ερεθιζόταν με κάθε τι το χριστιανικό, με κάθε τι που ερχόταν σε αντίθεση με τον ψευδοπροφήτη του. Ο ιστορικός που ανέσυε στη μνήμη το μαρτύριό του, ο Νικόλαος Καράπας, περιγράφει το επώδυνο μαρτύριο του Αγγελή, γράφοντας ότι το απέκοψαν τη μύτη μετά από βασανιστήρια και εμόφυρτο τον οδήγησαν στην αφώνεια. Θαυμαστό γεγονός έλαβε τότε χώρα με τη φωτοφάνεια του σκηνώματός του. Αυτό παρέμεινε τρεις μέρες κρεμασμένο και όλα τα βράδια φαινόταν λουσμένο με φως ουράνιο που προκαλούσε χαρά μέσα στους χριστιανούς, φόβο όμως και τρόμο στους εχθρούς της πίστεως. Το σώμα του μετά δέχτηκε η πολύπαθη γη της Καρίστου. Ο νεομάρτης, ο άγνωστος νεομάρτης του Πάσχα από τον Πόντο. Ο μακαριστός, ηρωικός επίσκοπος Φλωρίνης Αυγουστίνος Καρδιώτης, που έλεγε όλους που παρεκτρέπονται από τον νέο νόμο του Ευαγγελίου, τους έλεγε δρυμύτατα, γράφει για τον νεαρό Πόντιο νεομάρτυρα του Πάσχα. Αυτό το γένος των Ελλήνων κρατήθηκε ασυμβίβαστο μέσα στη σκλαβιά των Τούρκων από την πίστη του. Έτσι κάποτε, στη Μικρά Ασία ένας μπέης έπιασε ένα χριστιανόπουλο κοντά στον Πόντο. Το είδε έξυπνο και ικανό και ήθελε να το κάνει τουρκόπουλο. Προσπάθησε με γλυκόλογα να το πάρει κοντά του, αλλά στάθηκε αδύνατο. Τότε, απειλώντας το, του λέει: «Αν δεν αλλάξει την πίστη σου, θα σε σκοτώσω». Τον ιερό Ελληνόπουλο ήταν έξυπνο και χαμηλώντας το κεφάλι του είπε: «Καλά, μπέη, αφού θέλεις την εθέλημά σου, θα τουρκέψω. Αλλά τέτοιο γεγονός δεν θέλω να το κάνω στα κρυφά, θέλω να το κάνω φανερά και μάλιστα σε επίσημη μέρα. Θέλω να τουρκέψω τη Λαμπρή». «Την Λαμπρή», λέει ο μπέης έκπληκτος. «Και πού θέλει, παιδί μου?» «Θέλω να ανέβω», λέει, «στο τζαμί, στο μεγαλύτερο τζαμί. Να ανέβω στον μιναρέ και από εκεί να φωνάξω με όλη τη δύναμη της φωνής μου ότι ένας είναι ο Θεός ο Αλλάχ και ένας ο προφήτης το Μωάμεθ αρνούμενος στον Χριστό». Χάρη και ο Μπέης, γιατί έτσι ο Ρωμιός νέος θα έδινε παράδειγμα και στους άλλους Ρωμιούς να αρνηθούν την πίστη τους και αποδέχτηκε την πρόταση του νεαρού χριστιανού, αν και τον προβλημάτισε η ημέρα της επιλογής του, την ημέρα του Πάσχα των χριστιανών.
Όταν έρθε στις μέρες λαβής, οι χριστιανοί του Πόντου είχαν πένθος για την τυραννία τους από τους Τούρκους και η χαρά της Αναστάσεως του Χριστού μας δεν τους άφηνε να την εξωτερικεύσουν πανηγυρικά όπως άλλοτε. Φυσικά, μαζεύτηκαν όλοι στην εκκλησιά τους. Οι Τουρκαλάδες, ενημερωμένοι από τον Μπόι, από τον Μπέι, μαζεύτηκαν πατής με πατώσεις στο τζαμί και περίμεναν με χαρά την ομολογία από τον Μιναρέ της αλαξοπιστίας του νεαρού χριστιανού, που πριν από το μεγάλο γεγονός έκανε μυστικά το σημείο του Σταυρού και προσευχήθηκε λέγοντας: «Χριστέ μου, κοντά στους Αποστόλους και κοντά στους μάρτυρες, αξίσω και μένα το σκουλίκι να ανέβω πάνω στα ουράνια, να φωνάξω ότι εσύ είσαι ο αληθινός Θεός». Όταν ανέβηκε πάνω, είχε μια γλυκιά φωνή ο νεαρός χριστιανός Πόντιος και άρχισε μελωδικά να ψάρει για να ακουστεί παντού και να αντιλαλήσουν οι κάτω και τα βουνά το Χριστός Ανέστη. Όταν το άκουσαν οι Τούρκοι λύσαξαν και άφησαν σαν σκυλιά. Μέχρι να το συνειδητοποιήσουν πλήρως και να τρέξουν όλοι να ανέβουν τις σκάλες του Μιναρέ, ο νεαρός ομολογητής είχε ήδη ψάρει 15 φορές το Χριστός Ανέστη. Όταν πια ανέβηκαν επάνω, ένας Τούρκος τον άρπαξε και τον έριξε κάτω από το τζαμί και τον σκότωσε. Έβαψε έτσι με το αίμα του το Χριστός Ανέστη. Το δικό του Χριστός Ανέστη δεν ήταν σαν το δικό μας το Χριστός Ανέστη που είναι κρύο σαν τον Βόρειο Πόλο. Ήταν Χριστός Ανέστη μέσα από τις καρδιές των ποντίων και των Μικρασιατών και όλου του Ελληνισμού, αυτών που πίστευαν αληθινά στο Χριστό και έκαναν θαύματα με τη δύναμή του. Αδελφοί μου, το πλήθος των νομαρτύρων, επωνύμων και ανωνύμων, δεν μπορεί να καταγραφεί. Το γνωρίζει όμως ο Κύριος, ο οποίος τους έχει κατατάξει εν βίβλο ζωής. Εμείς, ως χριστιανοί Ορθόδοξοι, έχουμε υποχρέωση να τους προβάλλουμε και προβάλλοντάς τους να μιμούμεθα την πίστη και την ανδρεία τους. Αμήν.